ο Υπουργός Υγείας την διάσκεψη τύπου για τα εμβόλια. Είμαι 79 ετών, έχοντας ολοκληρώσει τον εμβολιασμό στους οίκους ευγυρίας, ενώ εντός των επόμενων ημερών ολοκληρώνεται και εμβολιαστική κάλυψη των επαγγελματιών υγείας. Μέχρι και χθες εμβολιάστηκαν 41.673 άτομα, εκ των οποίων τα 14.015 άτομα ολοκλήρωσαν τον εμβολιασμό τους, αφού έλαβαν και τις δύο δόσεις. Ενώ από σήμερα άνοιξε η πύλη εμβολιασμών για άτομα άνω των 76 χρονών, με στόχο και σύμφωνα με τις συνολικές παραδόσεις και των τριών εμβολίων της AstraZeneca, της Moderna και της Pfizer, να θωρακίσουμε μέχρι το τέλος του Φεβρουαρίου την ηλικία των 75 χρονών και άνω, καθώς και συγκεκριμένες ομάδες ευάλωτων ομάδων. Υπενθυμίζεται πως στόχος του Εθνικού Πλάνου Εμβολιασμού, όπως έχει καθοριστεί, ήταν και είναι η προστασία των ευπαθών ομάδων, συμπεριλαμβανομένων και των ηλικιωμένων μας, οι οποίοι είναι οι πιο ευάλωτοι στον ιό και είναι αυτή η ομάδα που έχει τον μεγαλύτερο κίνδυνο να νοσηλευτεί. Δυστυχώς τα στοιχεία μιλούν από μόνα τους. 182 συμπολίτες μας από σύνολο 218, δηλαδή ποσοστό 83% που απεβίωσαν με τελική αιτία θανάτου το COVID-19, ήταν ηλικίας 70 ετών και άνω, ενώ ο μέσος όρος ηλικίας των θανόντων ήταν 79 έτη. Την ίδια ώρα, από την άρξη της πανδημίας, τα μισά περίπου περιστατικά που νοσηλεύτηκαν σε μονάδες εντατικής θεραπείας και αυξημένης φροντίδας ήταν 70 ετών και άνω. Αυτή τη στιγμή ο μέσος όρος ηλικίας των νοσηλευομένων είναι τα 64 έτη και ο μέσος όρος των νοσηλευομένων σε ΜΑΘ και ΜΕΘ είναι τα 66 έτη. Είναι ακριβώς αυτούς τους συμπολίτες μας που εμπίπτουν σε αυτήν την ηλικιακή ομάδα που έχουμε θέσει πρώτοι στο στόχο να προστατεύσουμε. Και είναι αυτούς τους συμπολίτες μας που μέσω του εμβολιασμού, ανεξαρτήτως εμβολίου, θα τους θωρακίσουμε εναντί του ιού, μειώνοντας το ποσοστό να νοσηλευτούν και να σώσουμε ζωές. Εξάλλου, από την αρχή της πανδημίας, ο μοναδικός μας στόχος ήταν η προστασία της ανθρώπινης ζωής, του πολυτιμότερου αγαθού, και σε αυτόν παραμένουμε προσιλωμένοι. Και επειδή στις τελευταίες μέρες γίνεται μια δημόσια συζήτηση για την αποτελεσματικότητα του εμβολίου της AstraZeneca σε άτομα μεγαλύτερα των 65 ετών, με την ευκαιρία που μου δίνεται, θέλω για ακόμη μια φορά να ξεκαθαρίσω. Η απόφαση για να συνεχιστεί η εμβολιαστική κάλυψη χωρίς ηλιακούς περιορισμούς στηρίχτηκε στη βάση των όρων αδειοδότησης του εμβολίου από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων. Και 27 εκπρόσωποι επιστήμονες από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συμμετέχουν στον ΕΜΑ, μελετώντας τα στοιχεία που είχαν ενώπιόν τους, αποφάσισαν ότι το εμβόλιο της AstraZeneca θα χορηγείται σε άτομα ηλικίας 18 ετών και άνω χωρίς ηλιακιακούς περιορισμούς. Η θέση αυτή του ΕΜΑ ενισχύθηκε την περασμένη Τετάρτη από τη σύσταση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, ο οποίος το αξιολόγησε ως ασφαλές για άτομα άνω των 65 ετών. Η διαποτελεσματικότητα του εμβολίου της AstraZeneca όχι μόνο δεν έχει αφισβητηθεί από καμία επίσημη αρχή σε κανένα κράτος, αλλά απέναντίας χορηγείται σε εκατομμύρια ηλικιωμένους πολίτες στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου σημειώνεται κάθε πτώση στους νοσηλευόμενους, επιβεβαιώνει την επιλογή μας να εμβολιάσουμε πρώτα τους ηλικιωμένους, προστατεύοντάς τους από βαριά ασθένεια ή και θάνατο. Αντιλαμβάνομαι και κατανοώ τη σύγχυση που προκάλεσε η στρατηγική άλλων χωρών να καθορίσουν ηλικιακούς περιορισμούς στη χορήγηση του εμβολίου της AstraZeneca. Κάποιες χώρες έχουν καθορίσει ως όριο ηλικίας στα 70 έτη, άλλες στα 65, άλλες στα 55 και άλλες ακολουθούν τις ενδείξεις του ΕΜΑ. Από μόνη της, η διαφοροποίηση και ανεμομορφία που παρατηρεί στις αποφάσεις για τα όρια ηλικίας επιβεβαιώνει το γεγονός ότι οι χώρες δεν έχουν στηριχτεί μόνο στα επιστημονικά δεδομένα, αλλά σε μια σειρά άλλων παραγόντων, όπως το εμβολιαστικό τους πρόγραμμα, διαθεσιμότητα εμβολίων κλπ. Αναλόγως με τη στρατηγική της κάθε χώρας. Και η στρατηγική της Κύπρου, επαναλαμβάνω, ήταν και είναι εξ αρχής να σώζουμε ζωές. Κυρίες και κύριοι, βρισκόμαστε σε μια καθοριστική στιγμή για τη διαχείριση της πανδημίας και κάθε βήμα πρέπει να γίνεται προσεκτικά και μελετημένα για να επιτυχαίνεται ο σκοπός του. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να αναλόμαστε σε δημόσιες αντιπαραθέσεις και να διασπείρουμε την αμφισβήτηση για το ποιο εμβόλιο είναι το καλύτερο. Πρέπει να μείνουμε προσιλωμένοι στο στόχο μας και η γενική παραδοχή είναι ότι ο εμβολιασμός σώζει ζωές. Το ρίσκο από την καθυστέρηση του εμβολιασμού είναι πολλαπλάσιο από το όφελος, ιδιαίτερα για τις μεγαλύτερες ηλικίες. Αφού πιθανή επιμόλυση στο διάστημα που θα παραμείνει κάποιος, που θα περιμένει, με συγχωρείτε, κάποιος για το εμβόλιο της επιλογής του, βάζει σε κίνδυνο την ασφάλεια και την υγεία του.
Παράλληλα, πλέον μέσω της πύλης εμβολιασμού θα δίνεται η δυνατότητα ενημέρωσης και κατ' επέκταση επιλογής του καθενός από εμάς για το είδος του εμβολίου που θα του χορηγηθεί, θα πρέπει να έχουμε όλοι κατά νου ότι δεν υπάρχουν περιθώρια για απόρριψη ενός εμβολίου έναντι άλλου. Και επειδή για τις επόμενες εβδομάδες οι προγραμματισμένες παραδόσεις για εμβόλια Pfizer και Moderna αφορούν μικρές ποσότητες που δεν θα μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες όλων των ενδιαφερομένων άμεσα, θα πρέπει συνειδητά να γνωρίζουν ότι ενδεχομένως να υπάρξει καθυστέρηση στην εμβολιαστική τους κάλυψη με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Είμαι βέβαιος ότι στο στάδιο που βρισκόμαστε, οι περισσότεροι έχουν κατανοήσει ότι για να απελευθερωθούμε από την πανδημία και να επιστρέψουμε στην κανονικότητα, χρειάζεται να δείξουμε εμπιστοσύνη στους ειδικούς και στην επιστημονική τεκμηρίωση. Έχουμε όλοι καθήκον να συμπεριφερθούμε υπεύθυνα και σοβαρά, παραμερίζοντας τις όποιες αντιπαραθέσεις που προκαλούν σύγχυση και αναστάσεις στους πολίτες. Μόνο με σύμπνοια και ομοψυχία μπορούμε να σώσουμε τις ζωές των αγαπημένων μας και τις δικές μας. Σας ευχαριστώ. Μάλιστα, ακούσαμε τον Υπουργό Υγείας. Μέχρι στιγμής στην Κύπρο έχουν εμβολιαστεί 41.000 πολίτες. Περισσότεροι από 14.000 πολίτες έλαβαν και τις δύο δόσεις. Ο λόγος τώρα στον καθηγητή φαρμακολογίας, τον κύριο Χρήστο Πέτρου. Λόγω του COVID-19. Αυτή τη στιγμή έχουμε 3 εγκεκριμένα εμβόλια. Το εμβόλιο της Κομίρνα, της Pfizer, της Moderna και της AstraZeneca. Και τα 3 εμβόλια δείχνουν ακριβώς αυτό το πράγμα, ότι μειώνουν σχεδόν στο μηδέν την βαριά νόσηση, την νοσηλεία και τον θάνατο. Αυτός είναι ο πρώτος στόχος που πρέπει να έχουμε, να μειώσουμε τις νοσηλείες και τους θανάτους και να μην ξεχνάμε ποτέ ότι είμαστε σε μία πανδημία. Τα ρυθμιστικά σώματα, αυτοί δηλαδή που έχουν όλα τα στοιχεία και όλα τα επιστημονικά τεκμήρια, και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων και ο Αγγλικός MHRA, αλλά και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, έχουν γνωμοδοτήσει για τη χρήση και των 3 εμβολίων. Και είναι απόλυτα σύμφωνοι και οι 3. Όσον αφορά στο εμβόλιο της Άστρα, για το οποίο γίνεται πολλή συζήτηση, και οι 2 οργανισμοί έχουν δεχτεί ότι παρόλο που ο αριθμός των ατόμων και το τεκμηριώνουν μέσα στις εκθέσεις τους, παρόλο που ο αριθμός των ατόμων μεταξύ άνω των 55, αυτός ο πληθυσμός ήταν περιορισμένος στις κλινικές μελέτες, αναμένεται προστασία γιατί παρατηρείται ανοσοπόκριση σε αυτήν την ηλικιακή ομάδα. Βιβλιογραφικά αυτό είναι απόλυτα τεκμηριωμένο, ότι στη φάση 2-3 της μελέτης της AstraZeneca οι συμμετέχοντες από κάθε ηλικιακή ομάδα ανέπτυξαν αντισώματα και ποσοστά εξωτερικών αντισωμάτων σε όλες τις ηλικίες, τα οποία ήταν συγκρίσιμα χωρίς πολύ μεγάλη διακύμανση. Και παραπέμπω σε σχετική δημοσίευση του Lancet, την οποία αναφορά μπορεί να σας δώσω και αργότερα. Είναι λοιπόν ηθικό και επιστημονικά ορθό να εγκρίνεται ένα εμβόλιο αν είναι ασφαλές και αποτελεσματικό. Και έχουμε και τα 3 εμβόλια να έχουν κριθεί από αυτούς που πρέπει, ασφαλή και αποτελεσματικά. Η διστακτικότητα λοιπόν της χρήσης από κάποιες χώρες για την χρήση σε πληθυσμούς άνω των 95, όπως έχει πει και ο κύριος Υπουργός, μπορεί να βασίζεται μέσα σε κάποιες ανησυχίες για την αποτελεσματικότητα, επειδή δεν υπάρχουν επαρκείς αποδείξεις. Όμως η απουσία της απόδειξης δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση απόδειξη της απουσίας αποτελεσματικότητας. Και τι εννοούμε όταν λέμε αποτελεσματικότητα? Στη πραγματικότητα και τα κλινικά δεδομένα, η καθημερινή κλινική πρακτική είναι διαφορετικά από το ιδανικό περιβάλλον των κλινικών μελετών. Χρησιμοποιούμε στη φαρμακευτική και στις κλινικές μελέτες τον όρο efficacy, ενώ στην πραγματικότητα χρησιμοποιούμε τον όρο effectiveness, όπου υπάρχει πάντα διακύμανση στη δράση. Για να μπορούμε να συγκρίνουμε τα εμβόλια μεταξύ τους, που έχουμε δυστυχώς μπει σε μια διαδικασία μιας αδόκιμης σύγκρισης, πρέπει να βρούμε κοινούς παρονομαστές. Αφού η κάθε κλινική μελέτη ήταν σχεδιασμένη διαφορετικά και είχε διαφορετικά χρονικά σημεία συλλογής στοιχείων. Το πρωταρχικό σημείο που έψαξαν οι μελέτες ήταν για την ανάπτυξη συμπτωμάτων μετά τη δεύτερη δόση. Η ανάπτυξη συμπτωμάτων θεωρείται βαθμός αποτυχίας μια κλινικής μελέτης όπως είχαν σχεδιαστεί. Και εδώ είχαν βασικές διαφορές. Η σοβαρή νόσηση, η νοσηλεία ή ο θάνατος, εδώ και τα 3 εμβόλια σχεδόν μηδένισαν, επαναλαμβάνω, τον κίνδυνο νοσηλείας ή θανάτου. Ειδικά για το εμβόλιο της AstraZeneca δεν υπήρξαν περιπτώσεις νοσηλείας από την νόσο COVID-19, σοβαρής νόσου ή θανάτου σε συμμετέχοντες σε ηλικία 65 ετών, από έστω τους 660 οι οποίοι συμμετείχαν στην κλινική μελέτη. Και αυτό το υπογραμμίζει και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.
Οι αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκου και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας αφήνουν στα κράτη την ελευθερία να αποφασίσουν με βάση τις δικές τους εκτιμήσεις και ενδεχομένως την πρόσβαση σε άλλα εμβόλια. Έχουμε ένα εμβόλιο λοιπόν της AstraZeneca, το οποίο έχει εγκριθεί για τρίτη φορά από κάποιο σώμα που έχει τους αρμόδιους επιστήμονες. Αναμένουμε τις επόμενες μέρες την ανάλυση του πρώτου μήνα του προγράμματος στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου έχουν χορηγηθεί κάποια εκατομμύρια δόσεων από το εμβόλιο της AstraZeneca, το οποίο θα μας απαντήσει και σε πολλές ερωτήσεις. Φυσικά, όλα τα εμβόλια είναι εγκεκριμένα υπό όρους, και τα τρία, και περιμένουμε βάσει των όρων της άδειας να υποβάλουν σύντομα ακριβέστερες εκτιμήσεις αποτελεσματικότητας, του effectiveness που σας είπα προηγουμένως, αλλά και δεδομένα για την ασφάλεια και για πληθυσμούς τους οποίους δεν αντιπροσωπεύτηκαν αποτελεσματικά σε όλη την κλινική μελέτη. Τα ρυθμιστικά σώματα πήραν μια ρεαλιστική απόφαση να συστήσουν όλα τα εμβόλια χωρίς ηλικιακούς πληθυσμούς. Και αυτό λόγω του ειδικού βάρους που έχει COVID-19 και να μην ξεχνάμε ποτέ ότι είμαστε σε μια πανδημία και με μια περιορισμένη προμήθεια εμβολίων σε παγκόσμιο επίπεδο. Οποιαδήποτε απόφαση να μείνουν ευάλωτοι πληθυσμοί εντελώς απροστάτευτοι είναι επικίνδυνη και σε κάθε περίπτωση αυτή τη στιγμή. Ο εμβολιασμός μόνο μέρους του ευάλωτου πληθυσμού θα συνεχίσει την αύξηση των κρουσμάτων και της νόσου COVID-19 φυσικά, με όλα αυτά να συνεπάγονται και τους θανάτους. Όταν οι πόροι των δόσεων είναι περιορισμένοι και τα άτομα για εμβολιασμό πολλά, τότε εμβολιασμός περισσότερων ατόμων με δυνητικά λιγότερη αποτελεσματικότητα είναι αποδεδειγμένα καλύτερος από την πλήρη κάλυψη μόνο μερικών. Η αντιμετώπιση της πανδημίας χρειάζεται ταχύτητα και ένα εμβολιαστικό πλάνο πρέπει να αποδίδει τα μέγιστα, ανάλογα φυσικά και με τη διαθεσιμότητα των εμβολίων. Η ταχύτητα είναι πολύ σημαντικό κομμάτι της επιτυχίας. Όσο αφήνουμε τον ιό να κυκλοφορεί, θα έχουμε περισσότερες μεταλλάξεις και κάποιες από αυτές θα δραπετεύουν από τα εμβόλια. Έχουμε ένα ωραίο παράδειγμα που έχουμε πληροφορίες χθες από τη Δανία, όπου οι μεταλλάξεις από το αγγλικό στέλεχος σε μία εβδομάδα έφτασαν από το 20% στο 27%. Τα κρούσματα όμως μειώνονται επειδή αποδίδουν οι γνωστές μη φαρμακευτικές παρεμβάσεις τα μέτρα, σε συνδυασμό με μία πολύ επιθετική εμβολιαστική κάλυψη. Σε βαθμό που η Δανία περιμένει και αυτή περισσότερες δόσεις για να συνεχίσει αυτή την επιθετική της στρατηγική. Κάθε επιλογή που υπάρχει, που είναι ανοιχτή σε εμάς, συνοδεύεται από κάποιους κινδύνους. Για κάποιες επιλογές γνωρίζουμε τον κίνδυνο. Γνωρίζουμε τον κίνδυνο της νόσου. Γνωρίζουμε τις συνέπειες του να αφήσουμε τους ανθρώπους πλήρως απροστάτευτους. Η ήπια νόσηση στο σπίτι χωρίς νοσηλεία, δεν το συζητάμε φυσικά ότι είναι καλύτερο από τον μη εμβολιασμό και τους κινδύνους που κουβαλά η νόσηση. Αν η ερώτηση είναι αν το εμβόλιο της AstraZeneca είναι καλό, η απάντηση είναι ναι. Το είπαν και αυτοί που έπρεπε να το πούν. Αν η ερώτηση ήταν θα μπορούσε να ήταν καλύτερο, ναι. Θα μπορούσε να ήταν καλύτερο, θα μπορούσαμε να είχαμε καλύτερα δεδομένα αν οι ίδιοι ερευνητές είχαν σχεδιάσει καλύτερα την κλινική τους μελέτη. Υπάρχει τέλειο εμβόλιο, η απάντηση είναι όχι. Όλα τα εμβόλια έχουν πλεονεκτήματα, μειονεκτήματα. Είμαστε ακόμη στην πρώτη γενιά εμβολίων και θα περιμένουμε να δούμε τη δεύτερη, ενδεχομένως και την τρίτη γενιά εμβολίου. Η πρόκληση λοιπόν είναι ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να διαχειριστούμε το βαθμό αβεβαιότητας όσον αφορά την αποτελεσματικότητα του εμβολίου, δεδομένων των στοιχείων και των περιορισμένων πόρων. Θέλω να ζητήσω την εμπιστοσύνη όλων στην επιστήμη και στα αρμόδια επιστημονικά σώματα που διαθέτουν όλα τα στοιχεία. Τα οποία στοιχεία είναι ογκώδη και δεν είναι μόνο αυτά τα δημοσιευμένα σε περιοδικά τα οποία έχουμε. Θα σας πει και η κυρία Παναγιωτόπουλου, συμμετέχει στην αρμόδια επιτροπή, πόσος είναι ο όγκος αυτών των δεδομένων και τα δεδομένα πώς κατατίθενται σε κυλιόμενο κύκλο σε συγκεκριμένο χρόνο και συνεχώς. Αυτοί που έχουν λοιπόν όλα τα δεδομένα έχουν την πραγματική εικόνα. Έχουμε ερωτήματα, παραλαμβάνω, για όλα τα εμβόλια. Γι' αυτό και όλα τα εμβόλια είναι εγκεκριμένα υπό όρους. Σας ευχαριστώ πολύ. Μάλιστα. Αν αφήσουμε, άσο αφήνουμε τον ιό να κυκλοφορεί, αυξάνονται οι μεταλλάξεις. Το εμβόλιο της AstraZeneca είναι καλό, θα μπορούσε να ήταν καλύτερο, δεν υπάρχει το τέλειο εμβόλιο. Καθησυχάζουν οι ειδικοί. Ο λόγος τώρα φαντάζομαι θα είναι στην κυρία Παναγιωτοπούλου, είναι αναπληρώτρια διευθύντρια των φαρμακευτικών υπηρεσιών. Βλέπουμε και εικόνα εκεί.
και για τα τρία εμβόλια είναι εγκεκριμένα οι πόρους, είπε ο καθηγητής, ο κύριος Χρήστος Πέτρου. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, ερωτήσεις από συναδέλφους στον Υπουργό Υγείας. Από τη στιγμή τώρα που θα γίνεται το δικαίωμα ανεπιλήσεων.